Η προοπτική των εκλογών στις αρχές του φθινοπόρου μοιάζει μονόδρομος, αν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτιμούσε να εξαντλήσει τη τετραετία. Στην πραγματικότητα, ακόμα το προτιμάει, αλλά οι εξελίξεις τον αναγκάζουν να σκέφτεται ολοένα και περισσότερο την επιλογή της πρόορης προσφυγής στην Κάλπη. Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια που περιμένουν τους πολίτες το χειμώνα απειλούν με εξαέρωση το κυβερνών κόμμα. Τα μηνύματα που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πολύρο καταστάσεις για το σύνολο της δεκαετίας που διανύουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαρόμετρο για το τι περιμένει τις δυτικές χώρες. Η αναφορά του Κυριακού Μητσοτάκη στην ΕΡΤ για την ανάγκη σταθερότητας, προκειμένου το 2023 η Ελλάδα να πετύχει την επενδυτική βαθμίδα, όπως και η αναφορά ότι θα κάνει κακό στη χώρα η παραδεταμένη καλλιέργεια κλίματος πόλωσης και τοξικότητας από την αντιπολίτευση, δεν ήταν τυχαία. Για να γίνουν πρόωρες εκλογές, πρέπει να υπάρχει και το ανάλογο προεκλογικό αφήγημα, δηλαδή προσφεύγω σε εκλογές γιατί. Η οικονομία και ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται δημιουργούν τις συνθήκες για αλλαγή σχεδιασμού, όπως παραδέχονται οι κυβερνητικά στελέχη. Μετά τον Κυριακό Μητσοτάκη, παράθυρο ανοιχτό για κάλπες άμεσα άφησε και ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είπε πως ο τόπος δεν αντέχει παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ συνεχίζει τις περιοδίες του ανά τη χώρα.